Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και κάνουμε ό,τι λέει το Σύνταγμα και ο νόμος. Η σημερινή όμως συνεδρίαση είναι στον απόϊχο των χθεσινών απαράδεκτων επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου δυνάμεις των ΜΑΤ εισέβαλαν, επιτέθηκαν σε ειρηνικούς διαδηλωτές, σε φοιτητές από τους φοιτητικούς συλλόγους του Πανεπιστημίου, που διαμαρτύρονταν τόσο για τον αυταρχικό νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, όσο και για την πλήρη απουσία σχεδίου από την πλευρά της κυβέρνησης για την επαναλειτουργία των πανεπιστημίων, που παραμένουν κλειστά για έναν συνεχή χρόνο με σημαντικές εκπαιδευτικές απώλειες για το σύνολο των φοιτητών, ιδιαίτερα αυτών που είναι σε εφαρμοσμένα αντικείμενα και στις ιατρικές σπουδές. Σας επισημάναμε και τότε ότι ο νόμος αυτός θα δυναμητήσει την κατάσταση στα πανεπιστήμια. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να αναγνωρίσετε ότι δεν ποιεί τιμή στη δημοκρατία μας οι εικόνες ντροπής που είδαμε χθες. Είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία μας να βλέπουμε πάνωπλους αστυνομικούς να σέρνουν νέα παιδιά με το κεφάλι να γδέρνεται στο έδαφος, να τα ψεκάζουν με χημικά ενώ είναι ήδη ακινητοποιημένα τη στιγμή που δέχονται πρόθετες βοήθειες. Κύριε Υπουργέ, είστε συνάδελφος πανεπιστημιακός. Αυτές οι χθεσινές εικόνες βίας και καταστολής σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας είναι αυτό που επιφυλάσσεται για τους φοιτητές και τη νέα γενιά? Ξύλο, συλλήψεις και χημικά σε όποιους αντιδρούν? Τι φανερώνει αυτό για την ποιότητα της δημοκρατίας μας και πού οδηγεί την πανεπιστημιακή καθημερινότητα? Περιμένω τις απαντήσεις σας. Έχουν γίνει συγκεκριμένες ερωτήσεις και από μένα και από άλλους συναδέλφους. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, που η χώρα αντιμετωπίζει το τρίτο κύμα πανδημίας με νοσοκομεία και δημόσιο σύστημα υγείας στα όρια του, με σοβαρή υγειονομική, κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια για το σύνολο των πολιτών, με μια διαχείριση και μέτρα αντιμετώπισης που δοκιμάζουν τις αντοχές και προκαλούν σύγχυση και εκνευρισμό στους πολίτες, και βεβαίως με μια κυβέρνηση που κλειδωνίζεται από τις καθημερινές αποκαλύψεις βορβορόδους χαρακτήρα στο χώρο του πολιτισμού. Ποια είναι η απάντησή σας? Η μόνη απάντηση είναι το δόγμα νόμος και τάξη, οδηγώντας δυστυχώς τη δημοκρατία μας μέρα τη μέρα στη θεσμική εκτροπή. Ο άλλος βέβαια βασικός πυλώνας της πολιτικής σας είναι η υπέρμετρη επικοινωνία και η εσκεμμένη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα είναι μέρος ενός πολυδιαφημισμένου εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, ένα σχέδιο που παρουσιάζεται ως πρωτότυπο, παρότι δεν είναι, που εργαλειοποιεί τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, ώστε να εξασφαλίσει στην κυβέρνηση με τρόπο επικοινωνιακό και δυστυχώς όχι ουσιαστικό το υποτιθέμενο φιλοαναπηρικό της προφίλ. Ακούσαμε πολλές μεγαλοστομίες, αλλά αυτά απέχουν από την πραγματικότητα. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί λέμε ότι το νομοσχέδιο στερείται αξιοπιστίας? Διότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ των διακηρύξεων και της σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζεται, αφού στο φετινό προϋπολογισμό προβλέψατε 100 εκατομμύρια λιγότερα για τους ανασφάλιστους συμπολίτες με αναπηρία και δεν δεχθήκατε καμία από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη χορήγηση επιδομάτων στις πολύ δύσκολες συνθήκες της πανδημίας και παρά τις διεθνείς συστάσεις που έχουν γίνει από παντού, που σας λένε ότι ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες οι άνθρωποι με αναπηρία είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο. Λέμε λοιπόν ότι ακριβώς αυτές οι ρυθμίσεις που φέρνετε είναι ευχολόγια, δεν έχουν συγκεκριμένη στόχευση, δεν έχουν ιεράρχηση δράσεων, έχουν ηθελημένη ασάφεια όσον αφορά την κοστολόγηση και τις πηγές χρηματοδότησης. Επομένως λέμε ότι μάλλον πρόκειται και για προσωπικό σας στοίχημα να εφαρμόσετε τις περίφημες αρχές του επιτελικού κράτους στον πολύπαθο τομέα της αναπηρίας, αυτού του πολυδιαφημισμένου, πολυδάπανου, συγκεντρωτικού αλλά στην ουσία αναποτελεσματικού κράτους που αφήνει τους πολίτες χωρίς ρεύμα για αρκετά 24 ώρα επειδή υποτίθεται ότι το χιόνι ήταν πιο βαρύ, που βάζει την αστυνομία στα πανεπιστήμια για να φυσήξει αέρας δημοκρατίας, που καρφιτσώνει σημειώματα στο στούντιο της ΕΡΤ για να μην προβάλλουν βίντεο από το κορονογλέντι του Πρωθυπουργού στην Ικαρία. Ακόμη του κράτους που συγκαλύπτει και αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες του, που εμβολιάζει συζύγους, συγγενείς και φίλους, παρουσιάζοντας κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο προτεραιότητας και μάλιστα ξεχνώντας τους ανθρώπους με αναπηρία και τους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, που μόλις τώρα συζητείτε ότι θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν, και προσλαμβάνει περισσότερους μετακλητούς στα γραφεία των υπουργών. Αυτό βέβαια πράγματι πρώτη φορά σε αυτό το μέγεθος από συστάσεις ελληνικού κράτους.
Ξεχνάτε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη από το 2014 είχε καταργήσει με υπουργό διοικητικής ανασυγκρότησης τότε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τις αρχές προσβασιμότητας για τους αναπήρους. Και επίσης δεν θέλετε καθόλου να θυμάστε ότι υπήρξε μια προηγούμενη προσπάθεια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη θέσπιση του νόμου 4487 του 2017 που εισήγαγε ένα καθολικό πλαίσιο ρυθμίσεων εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, ένα νόμο τομή που για πρώτη φορά πράγματι προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους με αναπηρία και τα δικαιώματά τους με υπευθυνότητα και συνοχή. Τον ονομάζεται άδειο κέλυφος. Αντί να πάρετε αυτό σαν βάση και να προχωρήσετε παραπέρα σε καθυστερήσεις και αδυναμίες, ουσιαστικά το διαγράφετε. Ξεχνάτε ότι το 2017 κωδικοποιήθηκε η υπάρχουσα νομοθεσία. Ξεχνάτε ότι δημιουργήθηκε ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπήρου. Ξεχνάτε ότι αυξήθηκαν τα νοσήματα που χρειάζεται μία μόνο αρχική διάγνωση από 40 στα 146 για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Ξεχνάτε ότι ηλεκτρονικοποιήθηκε η απόδοση των αναπηρικών επιδομάτων. Και λέτε ότι όλα ξεκινάνε τώρα. Δεν είναι όμως έτσι. Συμπληρωματικά θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα κρίσιμο σημείο που σήμερα δεν συζητήθηκε αρκετά, που κατά τη γνώμη μου είναι ένας σημαντικός πυλώνας ένταξης, κοινωνικοποίησης, προσβασιμότητας, διάγνωσης και θεραπείας, που είναι ο χώρος της εκπαίδευσης και ειδικά ο χώρος της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Είναι το πρώτο και ίσως το σημαντικότερο μονοπάτι από αυτά που μπορούν να οδηγήσουν σε αξιοπρεπή και ανεξάρτητη διαβίωση των ανθρώπων με αναπηρία. Σε αυτή την κατεύθυνση και παρά τους μνημονιακούς καταναγκασμούς έγινε μια συστηματική προσπάθεια ο χώρος αυτός, ο πολύπαθος, να ενισχυθεί, λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια για ενταξιακή προοπτική όλων των παιδιών με αναπηρία με βάση τις διεθνείς επιστημονικές και παιδαγωγικές πρακτικές στα πλαίσια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Ποιο ήταν το πρώτο βήμα, και αυτή είναι η απάντησή μου προς την κυρία Μιχαηλίδη, που σήμερα ήρθε εδώ με πολύ μεγάλη έπαρση, ότι δεν έχει γίνει τίποτε και όλα έγιναν τώρα. Ξέρετε, κυρία Μιχαηλίδου, ότι δεν ήταν καταγεγραμμένα τα παιδιά που είχαν αναπηρία ή άλλα προβλήματα αναπτυξιακά ή μαθησιακά πουθενά, και το 2016 για πρώτη φορά έγινε βάση δεδομένων για να ξέρουμε πόσα από αυτά τα παιδιά και ποιες εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν. Και αυτό οδήγησε να καταγραφεί ένας προοδευτικά αυξανόμενος αριθμός παιδιών που έφτασαν περίπου τις 110.000, εκ των οποίων τα 90.000 ήταν στην γενική εκπαίδευση, και ακριβώς γι' αυτό υπερδιπλασιάσαμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή. Αυξήσαμε τα τμήματα ένταξης εκεί που χρειάστηκε, προστέθηκαν και νέες σχολικές διδάσκεις και βεβαίως προγραμματίσαμε 4.500 μόνιμους διορισμούς για πρώτη φορά μέσω του ΑΣΕΠ, τους οποίους βεβαίως η κυρία Κεραμέως προσπαθεί να παρουσιάσει σαν δικό της έργο, ενώ ανετιολόγητα καθυστέρησε να τους κάνει, και άλλα πράγματα όπως το ολοήμερο πρόγραμμα στα ειδικά σχολεία και δημοτικά, την έναρξη ενός νέου τύπου σχολείου που ήταν τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια, προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών ειδικών και γενικών σχολείων και την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, όπου εκεί, κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά, όπου εκεί μπορεί να εφαρμοστεί. Τελειώνω αμέσως. Όπου εκεί μπορεί να εφαρμοστεί το κομμάτι ουσιαστικά της πρώιμης παρέμβασης και όχι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επομένως, έγιναν πράγματα, χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερο, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία αγνοεί τις ανάγκες των ειδικών σχολείων, δεν έχει προχωρήσει καν στους εμβολιασμούς μαθητών και εκπαιδευτικών, παρότι τα ειδικά σχολεία είναι τα μόνα που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να λειτουργούν. Δεν τους έχει προτεραιοποιήσει με βάση την ευαλωτότητά της και το Υπουργείο αρνείται να δει γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε αυτό το σημείο εξαντλείται δυστυχώς η επιτελικότητα του κράτους της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς υποστηρίζουμε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τελευταία κουβέντα, ότι θα επανέλθουμε ή έχουμε ήδη καταθέσει το ειδικό σχέδιο δράσης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, και υπάρχει εναλλακτική πολιτική για την ισότιμη πρόσβαση των ανθρώπων που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και ιδιαίτερα της νέας γενιάς και των παιδιών. Ευχαριστώ.